Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας διανύει το δεύτερο μήνα και οι ειδήσει για μεγάλο αριθμό νεκρών και τραυματιών από την περιοχή διαδέχονται η μία την άλλη. Καθώς η ομάδα Hacker Anonymous διαρρέει έγγραφο με διαταγή του Ρώσου στρατηγού Μπουλκάκοφ για δημιουργία προπαγανδιστικών βίντεο με σκοπό τη δυσφήμιση των Ουκρανικών δυνάμεων εναντί των εχμαλώτων πολέμου, τουρκικά μέσα μαζική ενημέρωση, επικαλούμενα τι Ουκρανικέ Αρχέ, αναφέρουν ότι οι Ρώσοι στρατιώτε επιτέθηκαν στου διοικητέ του στο Ρωσικό στρατό μετά από μεγάλε απώλειε. Η διαπραγματευτική διαδικασία μεταξύ των μερών ξεκινά ξανά αύριο και η Τουρκία θα φιλοξενήσει τι ειρηνευτικέ συνομιλίε μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Washington Post, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι 7 Ρώσοι στρατηγοί σκοτώθηκαν στο πεδίο μάχη από ελεύθερου κοπευτέ, συγκρούσει και βομβαρδισμού. Εάν αυτό ο ισχυρισμό είναι αληθινό, υπερβαίνει το ποσοστό απώλειων που παρατηρήθηκε του χειρότερου μήνε των 9 ετών αιματηρού πολέμου τη Ρωσία στο Αφγανιστάν. Τη Γεωργία και τη Συρία, καθώ και την Τσετσενία, σε μόλι 4 εβδομάδε μάχη. Ένα υπάλληλο που παρήχε πληροφορίε για το θέμα ερμήνευσε αυτή την κατάσταση ω εξαιρετικά ασυνήθιστη. Ο εκπρόσωπο του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνα, Μάρκη Γιάννου Λουμπίσκι, είπε ότι συνολικά τουλάχιστον 15 ανώτεροι Ρώσοι διοικητέ σκοτώθηκαν στο Ουκρανικό έδαφο. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα αξιωμάτοχοι του ΝΑΤΟ υπολόγισαν ότι έω και 15.000 Ρώσοι στρατιώτε σκοτώθηκαν στον πόλεμο των 4 εβδομάδων αριθμό πολύ υψηλό. Η Ρωσία ανέφερε πολύ χαμηλότερο αριθμό, ισχυριζόμενη ότι μόνο 1.351 από του μαχητέ τη είχαν πεθάνει. Ούτε επιβεβαίωσε ότι οι Ρώσοι στρατηγοί ήταν νεκροί. Ο Τζέφρι Έντμοντ, αναλυτή στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλεία, σημείωσε ότι οι Ουκρανικέ δυνάμει φαίνεται να στοχεύουν οποιονδήποτε με γκρίζα μαλλιά στέκεται δίπλα σε μια σειρά από κεραίε. Επίση, σύμφωνα με έναν δυτικό αξιωματούχο και τον Ουκρανό δημοσιογράφο, ο Ρωμάτσι Μπάγιουκ, Ρώσοι στρατιώτε επιτέθηκαν και τραυμάτισαν του διοικητέ του, αφού οι ταξιαρχίε του υπέστησαν μεγάλε απώλειε σε μάχε έξω από την πρωτεύουσα Κίεβο. Συγκεκριμένα, στρατιώτε τη 307η Ταξιαρχία Μηχανοκίνητου Πεζικού οδήγησαν ένα τάγκ κατά πάνω στον Συνταγματάρχη Γιούρι Μετβέντευ, αφού έχασαν σχεδόν του μισού στρατιώτε, τραυματίζοντα και τα δύο του πόδια. Αναφέρθηκε ότι ο Συνταγματάρχη μεταφέρθηκε αργότερα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Guardian, δυτικοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν έχει χάσει 8 από τους κορυφαίους στρατηγούς του από την αρχή της εισβολής. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.